βγάλαμε μια απόφαση να το κλαδέψουμε, γιατί στόχος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να κόβουμε τα δέντρα. Αγαπάμε το πράσινο και θα προχωρήσουμε και για άλλο πράσινο στο Δήμο μας. Πήραμε την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο και το κλαδεύουμε όσο μας ορίζει. Υπήρχε θέμα, γιατί και τον προηγούμενο καιρό έχουν πέσει μεγάλα κλαδιά με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος. Εμείς είχαμε διάφορα αιτήματα από πολίτες ότι όντως είχαν πέσει κλαδιά και ήταν επικίνδυνο. Γι' αυτό φτάσαμε και στο κλάδεμα. Δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο. Όχι, 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 δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά τα σημεία που είναι επικίνδυνα θα. Τα σημεία τα επικίνδυνα βέβαια θα κλαδευτούν. Αυτό θα συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του Δήμου. Θα συνεχιστεί παντού. Παντού, παντού. Τώρα, ως προς τα καθήκοντά σας, τα οποία ξεκινήσατε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε. Σε γενικές γραμμές, βέβαια. Σε γενικές γραμμές, εγώ θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια σωστή πορεία. Ότι έχουμε βρει μια αναστάτωση σε όλη την υπηρεσία καθαριότητας. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε και θα βρούμε το δρόμο μας. Οι υπάλληλοι μας είναι άριστοι, δουλεύουν όλοι, δεν έχω κανένα παράπονο. Θα τα πούμε σύντομα την άλλη εβδομάδα και να σας ενημερώσω αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ.